Μπορείς να μου πεις ποιος είσαι και γιατί είσαι εδώ? Ναι, ονομάζομαι Μιχάλης Παρασκευάς. Είμαι δικηγόρος και κάνω πολιτική ανυπακοή, civil disobedience, για το θέμα της κατασπαράλησης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το κράτος κατά παράβαση του συντάγματος. Τον Οκτώβριο του 2012 είχα διαβάσει σε ένα site ότι η Τρόικα είχε να απαιτήσει από την τότε κυβέρνηση να η κρατική οφειλή, όπως έγραφε το δημοσίευμα, 7,3 εκατομμυρίων, να διαγραφεί, να κουρευτεί. Δηλαδή να μην επιστρέφουν τα λεφτά του. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδάνιζε ή καλύτερα το κράτος έλεγχε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επήρε πέραν των 7,5 δισεκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε σεν πραγματικό αποθεματικό. Σύμφωνα με το γενικό λεφτή, είναι σεν. Δεν είναι τίποτε. Λοιπόν, ζητούν τα λεφτά τα οποία χρωστά το κράτος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε όλους μας, η Τρόικα, σύμφωνα με το δημοσίευμα που έχει διαβάσει, απέτησε να κουρευτούν, να διαγραφούν. Εντάξει, απλώς πολλά σημαντική παρουσία. Η κυβέρνηση παραδέχεται αυτό που λέει. Λοιπόν, λόγω του ότι πήρε δημοσιότητα ο κύριος Τρίφωνος, ο διευθυντής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κάλεσε στο γραφείο του τον Μάρτιν του 2014 και μου έδειξε μία σελίδα 1450 του κρατικού προϋπολογισμού, που φαίνεται ότι το κράτος προϋπολόγισε στον προϋπολογισμό του 100 εκατομμύρια να δοθούν ως τόκοι επί της οφειλής. Φυσικά αμφισβήτησα το ότι το πράγμα είναι πραγματικά λεφτά, απλώς προϋπολογίσαν το, γιατί τα 100 εκατομμύρια είναι πολλά στρογγυλό λόγια να αναλύσουν. 100 εκατομμύρια πάνω σε ποιον επιτόκιον, πάνω σε ποιον ποσόν κλπ. Που βασικά, που τη μια μπουν καν βάλει τα πιάνετα και βάλει τα στην άλλη, που βασικά δεν σημαίνει τίποτα. Ο Τρίφωνος σε μια εκπομπή στο Μέγα που ήμουν εγώ για μέ, ζήτησε να κάνει παρέμβαση. 21 του Μάη του 15. Και τον ερώτησε συγκεκριμένα η παρουσιάστρια τότε, η Χριστιαν Αριστοτέλος. Αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια θα τα επιστρέψετε? Και αρνήθηκε να απαντήσει. Αρνήθηκε να απαντήσει. Ναι, όχι, ρε κουμπάρε, πέτε μας. Εσύ θα έλεγε κάποιος ότι για τσι σημαντικά ζητήματα είναι πολλά λίγος δεν είναι ο κόσμος. Εντάξει, κοίτα, να μην ξεχνούμε κάτι. Τούτη προσπάθεια ξεκίνησε με έναν άνθρωπο, επεκτάθηκε. Μην ξεχνάς ότι τούτη προσπάθεια έγινε μέσα στο Facebook παραπάνω. Μέσα στο social media. Εν και διά μας πρόσβαση κανένας. 150 αφήσεις έβαλα εγώ, έβαλε τον Τζάκη, έβαλε τον Πόσες, τα παιδιά αυτή λέμε εσώ. Γιατί πρέπει να ακούμε στον πράγμα τον κόσμο. Αν είναι να βάλουμε με το share μίσου μου και κόντρα share και like και παιδιά, δεν κάνουμε τίποτε. Κοίταξε, τούτο το πράγμα τώρα, δεν έχει ιδεολογία ο άλλος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δίδεται μια τεράστια ευκαιρία. Είναι όλα τα νομικά επιχειρήματα ξεκάθαρα. Έκανα όλη τη δουλειά εγώ, εντάξει, χρειάζεται να κάνει τίποτα. Δηλαδή εγώ άμα δείτε στο Facebook λέω, ελάτε, απλώς πιάστε το αυτοκίνητο σας και ελάτε. Έτσι να κάνετε τίποτα, αφού τα νομικά επιχειρήματα λύσαμε. Το οικονομικό επιχείρημα λύσαμε το, τα πολιτικά επιχειρήματα εντιαμε. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλώς να σε δάμε. Τίποτα άλλο. Εντάξει, ο κόσμος δυστυχώς είναι μυρολάτρης, έμαθε να νομίζει ότι να γίνει κάτι μαγικό. Βαρκέται, έχει μάπες, έχει δεν ξέρω να μπούσει. Εντάξει, έτσι τον έμαθα, να είναι δούλος. Είμαστε wage slaves. Είμαστε και μέταλλοι όμως slaves. Και πέ μου γιατί αύριο αν είναι απόφαση. Αύριο περιμένουμε να φτιάξει απόφαση. Για ποιο θέμα συγκεκριμένο? Εγώ κατηγορούμε ότι δεν πλήρωσα 827 ευρώ. Και τι περιμένεις να γίνει αύριο? Εντάξει, το καλύτερο σενάριο είναι η δικαστή να, για να σταθεί, αν θέλει να σταθεί κατά τη γνώμη μου στο ύψος της, θα πρέπει τα ζητήματα που έθεσα αντισυναλλαγότητας να τα στείλει στο ανώτατο. Τούτο είναι το καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι να πει ότι τούτα δεν έχουν σχέση και 827 πιέρος πόκιος. Τούτο. Εντάξει, εμείς να συνεχίσουμε πάντως, δεν έχει θέμα. Οικονομικά έγινε πολλή δουλειά που το φίλο τον Άρη, εμείς δάμε. Έγινε πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά το καταστατικό, όλα τα άτομα της πρωτοβουλίας. Και τούτα πράγματα εμείς έτσι είμαστε.